Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στις Αθλιολογίες εδώ στο Star TV να δούμε μαζί όλα τα αθλητικά νέα του νησιού, να μιλήσουμε με την αγαπημένη μας παίκτρια όσον αφορά το hardball, Γογό Κουλούρη, η οποία κάνει πολύ σημαντικά βήματα στην πορεία της. Θα δούμε μια πολύ ωραία συνέντευξη με τον πρωταθλητή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, Σπύρο Κεφαλονίτη. Μια πολύ όμορφη συνέντευξη. Μιλήσαμε για όλα, για το παρελθόν του, για την πορεία του, για την επιστροφή του. Είπαμε πάρα πολλά. Και βεβαίως έχουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη με τον Προκόπη Πάγκαλη, ένα παιδί το οποίο έχει μια πλούσια καριέρα, επέστρεψε όμως εδώ στο νησί και θα φοράει τη νέα σεζόν που θα ξεκινήσει σε λίγο καιρό και η προετοιμασία βεβαίως των ομάδων θα ξεκινήσει την φανέλα των Μπενιτσών. Θα δούμε πάρα πολλά θέματα. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μας βλέπετε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να είσαστε καλά. Μας βλέπετε και μέσω της σελίδας του Star TV στο Facebook. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα κορίτσι το οποίο κάνει τα πρώτα της βήματα εδώ. Εννοείται, Κερκυραία. Ξεκίνησε από τον Θέακα, είχε πολύ σημαντικές διακρίσεις, είχε στελέχωσε τα εθνικά, την εθνική ομάδα σε όλες τις ηλικίες. Έκανε μια μεταγραφή στο Πανόραμα, στην ομάδα που έμεινε για αρκετά χρόνια και τώρα θα φορέσει τη φανέλα του δικέφαλου του Βορρά. Πήρε τη μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, μια σταθερή αξία εγώ Κουλούρη και μια αθλήτρια πρότυπο για πάρα πολλά παιδιά. Το hardball είναι κατ' εξοχήν το άθλημα στο νησί μας. Έχουν βγει πάρα πολύ σημαντικοί αθλητές και αθλήτριες, γιατί όχι. Μία από τις οποίες εννοείται από τις κορυφές είναι η Γογό Κουλούρη. Την έχω λοιπόν κοντά μου και θα τη δούμε κιόλας, γιατί έχει ένα υπέροχο χαμόγελο και είναι έτσι ένα. Έτσι, δεν ξέρω, πόσο χρονών είσαι, Γογό μου? Είμαι 20. Είσαι 20. Γεια σας. Και φαίνεσαι 16, κατάλαβες. Είναι αυτό το. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά είμαι εσείς. Καλά είμαστε κι εμείς. Πες μου, καλά, να ξεκινήσουμε από τώρα και πάμε σιγά σιγά προς τα πίσω. Για πες μου τώρα για τον ΠΑΟΚ. Αν και εγώ θεωρούσα αναμενόμενο ότι κάποια ομάδα μεγάλη της Α1 κατηγορίας θα σε προσέγγιζε, αν όχι και τα προηγούμενα χρόνια σου λέω εγώ. Πάμε να δούμε όμως πώς έγινε με τον ΠΑΟΚ. Πώς έγινε? Ήταν μια πρόταση που προέκυψε λίγο καιρό πριν. Με αφορμή θεωρώ και τη χρονιά που πέρασε, γιατί ήταν μια πολύ καλή χρονιά για εμένα. Ήρθε η πρόταση, τη σκέφτηκα αρκετά και κατέληξα να πάρω τη μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Δήλωσε ότι είσαι πολύ χαρούμενη για την νέα αγωνιστική περίοδο που θα ανήκει στον ΠΑΟΚ. Ευχαρίστησε τη διοίκηση, το προπονητικό team για την εμπιστοσύνη και βεβαίως είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Εσύ πέρσι έβαλες πάρα πολλά γκολ, 106 τέρματα σε 38 παιχνίδια, γύρω στα 33 γκολ το παιχνίδι, γύρω στα 3 γκολ το παιχνίδι από ό,τι καταλαβαίνω. Άρα ήταν πολύ καλά. Υπάρχει μια σταθερότητα. Εγώ βλέπω ότι είσαι πολύ σταθερή. Δεν είσαι μία έτσι, μία αλλιώς, μία πάνω, μία κάτω. Ναι. Και τα γκολ, αυτή τη χρονιά που πέρασε ήμουν και η πρώτη σκόρερ, οπότε αν με ρωτούσατε στην αρχή της χρονιάς ότι θα κατέληγα πρώτη σκόρερ του πρωταθλήματος, δεν θα το πίστευα. Δεν ήταν ο πρώτος μου στόχος. Αλλά ήταν μια διάκριση η οποία προέκυψε και μέσα από την ομάδα και είμαι και για αυτήν πολύ χαρούμενη. Προσπαθώ όσο γίνεται να είμαι σταθερή και στα παιχνίδια και στην απόδοσή μου και θεωρώ ότι αυτό φάνηκε τη χρονιά που πέρασε. Πρώτη σκόρε στην Α1 hardball γυναικών, με τόσες γυναίκες, με τόσες ορμόνες, με τόσα νεύρα, με τόσα... Όχι, γιατί καταλαβαίνεις το γυναικείο, το hardball είναι λίγο πιο δυνατό, έχω την αίσθηση, από το όταν παίζουν άντρες. Έχω την αίσθηση. Είναι και τα δύο πολύ δυνατά, αλλά και συγκριτικά με άλλα αθλήματα γυναικών είναι από τα πιο δυνατά σίγουρα. Ωραία. Η θέση μας είναι pivot, γιατί έχω δει κάποιες φορές και playmaker. Εσύ είσαι pivot. Playmaker είναι. Playmaker σταθερά. Playmaker σταθερά. Το pivot? Έπαιζα τα προηγούμενα χρόνια, πλέον δεν παίζω. Παίζω μόνο playmaker. Το προτιμάς εσύ ή το προτιμούν οι ομάδες? Από όταν έφυγα από εδώ, από το νησί, που γενικότερα ο ρόλος μου ήταν πιο μεγάλος, πήγα στη Θεσσαλονίκη στο Πανόραμα και μου είπαν θα παίξεις playmaker. Αυτό δουλεύω τόσα χρόνια. Εκεί έχω καταλήξει πλέον και μου αρέσει πολύ σαν θέση. Νομίζω μου ταιριάζει. Φαντάζομαι το pivot είναι μια θέση πολύ απαιτητική, πολύ δύσκολη, πολύ ξύλο, πολύ. Το pivot είναι ο δεύτερος εγκέφαλος μιας ομάδας στο handball. Είναι αυτός που πρέπει να δημιουργήσει όλους τους χώρους για τους παίκτες, έτσι ώστε να καταφέρουν πιο εύκολα να βάλουν γκολ. Ο πρώτος φαντάζομαι είναι ο playmaker.
Κάπως έτσι. Playmaker λοιπόν, επειδή είναι μια θέση δύσκολη και απαιτητική και συνήθως τα εύσημα μπορεί να τα πάρει το pivot, γιατί μπορεί πιο εύκολα να βάλει τον goal ή να βάλει περισσότερα goal από ότι ο playmaker. Είναι μια θέση πολύ δύσκολη να είσαι τα μάτια της ομάδας, να κάνεις αλφαδιές, μπαλιές και να βρίσκεις τις συμπαίχτριές σου. Δεν είναι εύκολο. Είναι ναι, αρκετά δύσκολο και νομίζω σαν playmaker όταν θα κάνω μια πάσα καλή ή μια assist, ας πούμε, θα νιώσω την ίδια χαρά με το να έχω βάλει γκολ εγώ, γιατί νιώθεις ότι το δημιούργησες εσύ, μπήκε, το έβαλε στην παίκτη σου, αλλά νιώθεις την ίδια χαρά, πιστεύω, με όταν σκοράρεις. Όταν τώρα ξεκίνησε από τον ΦΕΑΚΑ, ξεκίνησε από την κυρκυριακή ομάδα εδώ, να βλέπουμε εμείς και κάποιες φωτογραφίες της Γογούς όσο μιλάμε και λέμε για την πορεία της. Ξεκίνησες λοιπόν από τον ΦΕΑΚΑ, έμεινες μέχρι το 2017 και πει καλά αυτή η φωτογραφία το μεταξύ Γογό, εκείνη και αυτή, και αυτή, και αυτή είναι φανταστική. Όλες δηλαδή είναι μία και μία οι φωτογραφίες που έχουμε σήμερα εδώ. Εδώ είναι το γκολ, φαίνεται δηλαδή άνετα, όμορφα, φανταστικά. Ξεκίνησες λοιπόν. Εδώ είσαι μικρούλη, μωρέ, πολύ μικρούλη. Εδώ είναι το... Ναι, είσαι πολύ μικρή εδώ. Ξεκίνησες λοιπόν από το ΦΕΑΚΑ και το 2017, πριν από 6 χρόνια, έφυγες και πήγες στο Πανόραμα. Ναι, σωστά. Δεν ήσουν μικρή. Έφυγα όταν θα πήγαινα τρίτη γυμνασίου. Ναι. Ήδη είχε κάνει το βήμα ο αδερφός μου και είχε ανέβει με τη μαμά μου Θεσσαλονίκη για να παίξει ποδόσφαιρο, οπότε... Οπότε ήταν στρωμένο το πράγμα. Ναι, ήταν κάπως πιο εύκολο να φύγω κι εγώ. Και ήρθε και η πρόταση από το Πανόραμα. Ήταν ένα βήμα παραπάνω, γιατί σίγουρα στο νησί είναι ωραία, αλλά για να προχωρήσουμε πρέπει να φύγουμε. Εννοείται. Γιατί είναι περιορισμένες οι ικανότητες εδώ πέρα. Και δέχτηκα εννοείται την πρόταση γιατί ήθελα να προχωρήσω και να το κυνηγήσω όσο γίνεται. Εδώ μεταξύ με αυτό το Πανόραμα βλέπεις και τις φωτογραφίες με τα ροζ. Κύπελα, με τα μαύρα κύπελα, με τα κίτρινα κύπελα, μετάλλια. Καλά, αυτή είναι μια φωτογραφία pivot όμως, Γόγο, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι αυτή είναι η στάση σου, το σώμα σου όλα. Είναι pivot αυτό. Είναι, ναι. Αυτό είναι pivot, ναι. Ωραία και σαν pivot. Εμένα μου αρέσει γιατί είναι η αγαπημένη μου θέση στο hardball, η θέση pivot. Νομίζω ότι είναι από τις, μαζί με τον playmaker, όπως είπες εσύ πριν, νομίζω ότι είναι οι πιο δύσκολες θέσεις σε μια ομάδα. Πολύ ωραία φωτογραφία κι αυτή. Όταν λοιπόν στο Πανόραμα, πώς ήταν τα πράγματα όταν πήγες? Σ' αγκάλιασαν, ήσουν καινούρια, ήσουν μικρούλα, πώς ήτανε? Από την πρώτη στιγμή που πήγα με αγκάλιασαν. Mm-hmm. Και μέχρι και τώρα είχαμε άριστες σχέσεις και με τη διοίκηση, με τους προπονητές, με τις αθλητρίες, με όλους. Όταν πήγα εγώ, το Πανόραμα τότε επιδίωξε να είχε ομάδα, αλλά με λίγα άτομα στην ηλικία μου, επιδίωξε να τη μεγαλώσει και να προπονηθούμε έτσι ώστε να καταφέρουμε τα επόμενα χρόνια να διεκδικούμε θέσεις στα πανελλήνια πρωταθλήματα με στην τριάδα. Και έτσι και έγινε. Και μια χαρά τα καταφέρατε. Ναι. Ξεκινήσαμε το 2017. Mm-hmm. Σταδιακά και ερχόντουσαν νέες αθλήτριες. Όλες μαζί δουλεύαμε τόσα χρόνια. Δηλαδή 6 χρόνια δουλεύαμε όλα τα κορτσιά μαζί. Και πήραμε 2 συνεχόμενες χρονιές, το 20 και το 21, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Πήρατε πρωταθλήματα, εσύ MVP, εσύ δεν ξέρω, σκόρερ, απίστευτα πράγματα. Εν τω μεταξύ είχες και την εμπειρία την ευρωπαϊκή, πήγατε και στο ευρωπαϊκό Women's Cup. Βγήκες και εκτός νησιού και εκτός Θεσσαλονίκης γενικότερα. Υπήρχαν τέτοιες εμπειρίες μεγάλες, πώς ήταν αυτές? Πήγαμε, παίξαμε πρώτη φάση στη Θεσσαλονίκη με μια ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν την ευρωπαϊκή χρονιά. Και προκριθήκαμε και μετά πήγαμε στην Ισλανδία. Mm-hmm. Ήτανε απίστευτη εμπειρία, απίστευτες εγκαταστάσεις, τρομερό ταξίδι. Πραγματικά και σαν πρώτη εμπειρία ήταν τρομερή. Βέβαια, εσύ είχες ζήσει και με την εθνική, αν δεν κάνω λάθος, εμπειρία εκτός συνόρου, είχες πάει Γεωργία ή είχες δηλαδή και άλλες εικόνες? Ναι, με την εθνική είχαμε πάει στο... Στο Πανευρωπαϊκό. Ναι, K17 νομίζω στη Γεωργία. Μπράβο, K17, ναι. Το 2019, που και εκεί ήταν με την εθνική, με τις αθλήτριες, ζήσαμε πάλι κάτι πρωτόγνωρο. Παίξαμε όλες μαζί, προσπαθήσαμε για το καλύτερο δυνατό και ήταν και αυτή η απίστευτη εμπειρία.
Όταν πήγατε εκτός συνόρων, είδες ένα διαφορετικό handball, δηλαδή πήγατε να παίξετε στις χώρες που είπαμε, είδες και είπες, ρε παιδί μου, αυτοί εδώ πέρα παίζουν άλλο, ή είπες ότι καλά είμαστε, κοντά είμαστε. Τι σκέφτηκες? Ήταν και με την εθνική και όταν πήγαμε στο ευρωπαϊκό. Βέβαια στο ευρωπαϊκό, κατά κάποιο τρόπο, οι ομάδες που κληρωθήκαμε ήταν μέσα στις δυνατότητές μας. Ίσως η δεύτερη ήταν πιο δύσκολη, αλλά παλέψαμε όσο μπορούσαμε. Βλέπεις σίγουρα ένα διαφορετικό handball, ένα πιο γρήγορο handball. Διαφορετικά κορμιά, διαφορετικά σώματα. Και είναι διαφορετικό και αυτό είναι που σε κάνει, πιστεύω, να πεισμώσεις ακόμα περισσότερο και να, για να προσπαθήσεις να βελτιωθείς και να αλλάξει, να βελτιωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό όσο γίνεται και το ελληνικό handball. Όταν ξεκίνησε η κλίση σου στις εθνικές ομάδες, κάτι που έγινε από πολύ μικρή ηλικία και τις έχεις στελεχώσει όλες, πώς ήταν αυτό, πώς ήταν δηλαδή, πότε συνειδητοποίησε ότι φοράω το εθνόσημο, παίζω με τα χρώματα της εθνικής, πότε ήταν αυτό, έτσι που ξέρεις, το κατάλαβες? Τα πρώτα βήματα ουσιαστικά έγιναν από το νησί, όταν και ο προπονητής μας έφερνε κάποιους ομοσπονδιακούς να μας δουν, γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε κλιμάκια που γινόντουσαν στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Ναι. Μαζευόντουσαν τα κορίτσια δύο φορές το χρόνο. Εμείς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Τότε έγιναν τα πρώτα βήματα. Σιγά σιγά έβλεπαν κάποιους από εμάς και τους έλεγαν θα γίνει ένα camp, ελάτε. Πηγαίναμε και εκεί. Θεωρώ ότι τότε στη διοργάνωση, όταν πήγαμε στη Γεωργία, εκεί συνειδητοποίησα ότι είσαι μέλος της εθνικής ομάδας. 2019. Ακούς τον εθνικό ύμνο και νιώθεις ότι παίζεις για τη χώρα σου. Τότε θεωρώ ότι ήταν. Που το συνειδητοποίησες, ναι. Λοιπόν, ναι. Πάμε στο νούμερο. Εμένα ξέρεις, το αγαπημένο μου είναι το 7. Τώρα εσύ φοράς και το 7 και το 7 και το έχεις κάνει τώρα. Ο πιο ωραίο δεν γίνεται. Εσύ πώς το επέλεξες αυτό? Εγώ, αυτά, εκεί πέρα μέσω ενός μπερδέματος τέλος πάντων κατέληξα ότι δεν μπορώ να πάρω το 17, οπότε άλλαξα, πήρα το 6 και σε μια φορά θα πήγαινα αποστολή με το γυναικείο που δεν είχαμε εμείς στολές, μας τις φέρνανε και μου φέρνανε το 77. Περίμενε, το 6 το πήγες αριθμητικά, σαν εμένα που είμαι λίγο στο κεφάλι, ξέρεις, το 7-1 6 ή όχι το πήγες με άλλο τρόπο, είπες έτσι τυχαία το 6. Όχι τυχαία, και με άλλο τρόπο. Ωραία, και με άλλο. Πάντως υπήρχε ένας τρόπος που διάλεξες το 6, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Ωραία. Και σε μια αποστολή στο γυναικείο μου φέρνουν μια στολή που ήταν το 77. Και από εκεί και πέρα νομίζω μου κόλλησε. Μου άρεσε πολύ σαν νούμερο. Γιατί πολύ ωραίο είναι εγώ μου. Είναι το 7, οπότε είναι 77 μου άρεσε. Ναι, 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 είναι φανταστικό νούμερο. Το 17 γιατί το ήθελες? Είχε βγει, κάπως τα είχαμε βγάλει με τον αδερφό μου, ναι, και είχε πάρει και εκείνος το 17, οπότε το 17 και κάπως έτσι. Εντάξει, ένα 7 πάντως και στους δύο υπάρχει, τώρα τα υπόλοιπα, ναι, κάπως έτσι. Τώρα, φεύγοντας από το νησί και βλέποντας ότι στο νησί εννοείται εξακολουθούν να παίζουν handball, υπάρχει η ομάδα του Κερκυραϊκού πλέον, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, έχουν ήδη βγει πάρα πολύ σημαντικοί αθλητές και αθλητρίες όπως είσαι εσύ. Χαίρεσαι με αυτά με τα βήματα που γίνονται στο νησί? Εννοείται. Και όταν έφυγα δεν πάντα νοιαζόμουν για την ομάδα πίσω. Και έβλεπα και ότι ο Φέακας στο αντρικό έκανε βήματα μεγάλα και προσπάθησε να ανέβει και στην ΑΦΑ1 και να παίξει. Και δημιουργήθηκε και η ομάδα του Κερκυριακού που σε εκείνο το στάδιο που έφυγα εγώ άρχισε να ανεβαίνει. Yeah. Και ήμουν πολύ χαρούμενη που προσπαθούν άνθρωποι στο νησί να ξαναανεβάσουν το handball. Και γιατί πραγματικά θεωρώ ότι είναι άθλημα του νησιού. Και έχουν βγει πολλοί αθλητές από αυτό. Είναι το άθλημά μας. Οι εγκαταστάσεις γωγό στο πανόραμα, ας πούμε, που ήσουν τόσα χρόνια, ή τα γήπεδα, ή οι προπονήσεις σας, πώς ή τι κατάσταση ήτανε? Δεν είναι και, δεν τις λες και ιδανικές. Έχουμε γήπεδο, αλλά είναι το γήπεδο της Μίκρας που κάνουμε προπόνηση. Μάλιστα. Και του πανοράματος που έχουμε την έδρα. Απλά δεν αρκεί ένα γήπεδο, γιατί είναι τρεις ομάδες με αντρικά και γυναικεία τμήματα. Παλεύουν όλοι να μπουν σε αυτό το γήπεδο για προπόνηση. Και ο χρόνος της προπόνησης και η ώρα αναγκαστικά σε κάποιους μειώνεται. Οπότε δεν είναι ιδανικό όπως θα έπρεπε να είναι.
Κάτι μου θυμίζει τώρα αυτό εμένα. Ξέρεις, εδώ πέρα γίνεται ο χαμός, έχουμε μπάσκετ, έχουμε χάτμπολ, έχουμε τα πάντα όλα να στιβαχτούν σε ένα κλειστό. Κάπως έτσι μοιάζει. Ναι. Ακριβώς. Είναι λίγο καλύτερα, ναι. Και εντάξει, το γήπεδο της Μίκρας είναι ένα τεράστιο γήπεδο, πολύ Σωστά. καλό. Αλλά και πάλι οι ώρες δυσκολεύουν αρκετά τα σωματεία. Ποια είναι η πιο δύσκολη σκέψη που έχεις κάνει σαν playmaker, δηλαδή είσαι με την μπάλα, κατεβαίνεις, έχουμε την επίθεση τώρα, έτσι. Έχεις σκεφτεί κάτι πολύ δύσκολο και έχεις καταφέρει να το υλοποιήσεις με τις συμπαίκτρες, είτε τυχαία, είτε δεν το έχετε δουλέψει. Κάθε φορά νομίζω που κατεβάζω την μπάλα, όπως λέμε, περνάνε από το μυαλό μου διάφορα από την άποψη του πού πρέπει να τη δώσω. Πρέπει, το πιο σημαντικό που πρέπει να σκέφτεται ένα playmaker είναι να κοιτάξει, να σηκώσει το κεφάλι, να κοιτάξει και να δει πού είναι κενό για να δώσει την μπάλα και να το κάνει σωστή πάσα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Δηλαδή, αντί να τη δώσω εγώ από την μία πλευρά που είναι τρεις αμυντικοί, να τη δώσω από την άλλη που δεν έχουν γυρίσει, οπότε από εκεί είναι πιο εύκολο να μπει γκολ. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να καταλάβει πού είναι πιο εύκολο να μπει γκολ εφόσον πάει μπάλα. Εντάξει, αυτό απαιτεί και τη συνεργασία και την αντίληψη από τη συμπαίχτρια ότι ξέρεις, θα πάρω την μπάλα από τη γωγό, οπότε ξεμαρκάρομαι ή κάπως είμαι πιο μόνη μου για να μπορέσω να την πάρω. Όταν λοιπόν μπαίνει ένα γκολ από τη συμπαίχτρια και γυρίζει και στο αφιερώνει ή γυρίζει και σου λέει ότι από σένα ξεκίνησε, το κάνουν πολλοί αθλητές όταν παίρνουν μια assist, εκεί πώς νιώθεις? Είναι ικανοποίηση, αυτό που είπα και πριν, δηλαδή χαίρομαι το ίδιο μπορεί και περισσότερο από το να σκόραρα εγώ. Ναι. Νιώθω ότι έχω βοηθήσει τη συμπαίκτριά μου, τη έχω δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες, έτσι ώστε να μπορέσει να μπει και να σκοράρει. Το να χρηστείς MVP μιας διοργάνωσης ή ενός αγώνα, κάτι που εσύ το κάνεις και συνέχεια βέβαια, δεν έχεις πρόβλημα σε αυτό, πώς σε κάνει να νιώθεις? Γιατί MVP σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτός που έχει βάλει τα πολλά γκολ, δεν είναι μόνο αυτός που έχει πέσει 100 φορές στο παρκέ. Απαιτεί πολλά πράγματα για να βγεις MVP μιας διοργάνωσης ή ενός αγώνα. Πώς νιώθεις για αυτή τη διάκριση? Αρχικά νομίζω είναι μια διάκριση που προέρχεται μέσα από όλη την ομάδα. Δεν είναι ότι είμαι εγώ μόνη μου και παίζω. Με βοηθάνε οι συμπαίκτριές μου έτσι ώστε να φτάσω εγώ σε αυτή τη διάκριση. Οπότε μέσω αυτών καταφέρνω και εγώ να βγω MVP. Είναι δικαίωση θα πω. Σαν όλα αυτά που έχω θυσιάσει τόσα χρόνια, το να φύγω από το σπίτι μου, το να μην βγω μια φορά επειδή έχω προπόνηση, ας πούμε, να πιάνω τόπο. Ναι. Τώρα ο ΠΑΟΚ προέκυψε, να δούμε εμείς άλλη μια φορά τις φωτογραφίες με τη Γογό. Ο ΠΑΟΚ προέκυψε, δηλαδή είπε στο ναι, γιατί ξέρεις, Θεσσαλονίκη, πανόραμα, Θεσσαλονίκη. Οπότε είπες ότι θα είμαι εδώ, θα είμαι πάλι Θεσσαλονίκη. Υπήρχε άλλη πρόταση ή τα προηγούμενα χρόνια έχει υπάρξει άλλη πρόταση Γογό από ομάδες μεγάλες? Είχε υπάρξει από τον ΠΑΟΚ. Από τον ΠΑΟΚ πάλι, ναι. Ναι, προηγούμενες χρονιές, όμως θεωρούσα ότι ήμουν ακόμα μικρή για να πάω, δεν είχα αρκετές εμπειρίες και οπότε προσπαθούσα κι εγώ, γιατί ήξερα μέσα του πανοράματος ότι θα πάρω παιχνίδια στα πόδια μου και θα μαζέψω αρκετή εμπειρία, έμενα εκεί. Και τώρα θεωρώ ότι είναι κατάλληλη στιγμή να κάνω το βήμα παραπάνω, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι το βήμα παραπάνω για εμένα, από πολλές απόψεις, θα είναι καλύτερη προπόνηση, πιο επαγγελματικό επίπεδο, θέλω να το κυνηγήσω, οπότε θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό βήμα για εμένα αυτή τη στιγμή. Μ' αρέσει που κάνεις εσύ την επιλογή, που έχεις το γνώδι σε αυτόν ή που θέλεις να είσαι στο κατάλληλο επίπεδο, ας πούμε, ξέροντας τις δυνατότητές σου. Δείχνει πολύ ωριμότητα εκ μέρους αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που είπες, ότι ενώ είχε γίνει πάλι πρόταση, δεν την αποδέχτηκες γιατί ήθελες να... Και δείχνει και μια Εδώ, παιδιά, μισό λεπτό. Αυτή η φωτογραφία να παγώσει. Όταν ανέβηκε αυτή η φωτογραφία με την Γογό, την Κουλούρη, τα σχόλια από κάτω δεν τα έχω βάλει. Γιατί αν βάλω το τι έλεγαν. Καλά, είναι και η στάση του σώματος τώρα. Αυτή είναι η στάση playmaker. Έτσι. Έχουμε στις φωτογραφίες, έχουμε τα πάντα όλα. Έχουμε και pivot, έχουμε και playmaker, έχουμε και εθνική, έχουμε και πάκο και πανόραμα και φέακα. Τα έχουμε όλα. Πολύ ωραία φωτογραφία εγώ για αυτή. Πολύ ωραία. Είναι το άλμα σου, παιδί μου. Ναι, συνεχίζουμε εμείς με τις φωτογραφίες. Νομίζω ότι και στο πανόραμα λοιπόν εκτίμησαν το γεγονός ότι δεν έφυγες νωρίτερα εγώ. Ναι, θεωρώ πως ναι. Δηλαδή, πορευόμασταν τόσα χρόνια μαζί και όπως είπα, είχαμε άριστες σχέσεις. Ναι.
η εκτίμηση και ο σεβασμός που είχαμε ο ένας για τον άλλον ήταν απίστευτες. Και απλά θεωρώ πως φέτος έπρεπε να χωρίσουν οι δρόμοι μας, γιατί θέλω να κάνω το κάτι παραπάνω. Ωραία, να μείνουμε σε αυτή τη φωτογραφία την προηγούμενη, με τα χρώματα του ΠΑΟΚ. Ο στόχος λοιπόν του ΠΑΟΚ φέτος, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, στην Α1 κατηγορία, είναι να πρωταγωνιστήσει. Σίγουρα, όπως κάθε χρόνο νομίζω, ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι το double και μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Φέτος θα παίξει και στη μεγαλύτερη κατηγορία του Ευρωπαϊκού, οπότε θα είναι λίγο πιο δύσκολη δουλειά, αλλά ελπίζουμε για το καλύτερο. Ωραία. Οι προπονήσεις και η προετοιμασία πότε ξεκινάει? Σε 7 Αυγούστου, σε 5 εβδομάδες. Α, έχουμε καιρό. Εντάξει. Άρα τώρα εσύ θα, είσαι νησί, θα έρθεις νησί, τι θα κάνεις? Τώρα είμαι στο νησί. Ωραία. Λίγες μέρες. Κάνω... Off τη σεζόν έχουμε πρόγραμμα για προετοιμασία πριν την προετοιμασία. Μη σε αφήσουν και μια μέρα να ηρεμήσει, να φας ένα γλυκό, να φας κάτι, βρε ένα παγωτό, βρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα, είναι για πέρα. Είναι αυτά. Οπότε και γυμναστήριο και τρέξιμο κτλ. Και σε λίγες μέρες ανέβω πάνω για να ετοιμαστώ και εγώ για τις προπονήσεις που θα ξεκινήσουν. Τέλεια. Θυμάμαι κάποια γιορτή του Κερκυραϊκού με τα κορίτσια του Κερκυραϊκού να βρίσκεσαι κι εσύ και να τα λέτε έτσι χαλαρά και να σε κοιτά. Ενώ δεν το κοιτάς, ίσως νομίζω δεν το βλέπεις εσύ, αλλά οι αθλήτριες και ιδίως οι πιο μικρές σε κοιτάνε με ένα δέος. Σε κοιτάνε με, γιατί και εσύ μικρή, είσαι 20 χρονών, αλλά σε κοιτάνε με ένα θαυμασμό, γιατί και το βιογραφικό σου είναι πάρα πολύ μεγάλο ήδη και πάρα πολύ πλούσιο. Οπότε δεν ξέρω αν εσύ το αντιλαμβάνεσαι, αλλά εγώ που είχαμε βρεθεί στην ίδια γιορτή, το έβλεπα όταν εσύ μιλάγες με τα κορίτσια και κάτι λέγατε με τα κινητά και με αυτά. Φαίνεται ο τρόπος που σε κοιτάνε ότι δείχνει θαυμασμό. Το έχεις αντιληφθεί καθόλου? Δεν το έχω αντιληφθεί, είναι αλήθεια, γιατί όταν πήγαινα, γιατί ήταν και η ξαδέρφη μου, η αλήθεια. Με βοήθησε ο Κερκυραϊκός εκτός της σεζόν, όταν κάναν προπονήσεις, πήγαινα, μου λέγανε εννοείται να έρθεις για να μην μείνω κι εγώ πίσω. Και είχαμε καλή σχέση με όλα τα κορίτσια. Και η αλήθεια είναι ότι όταν πηγαίνω να προπονηθώ, δεν πάω ως εγώ που έχει φύγει, γύρισε στο Πανόραμα, ναι, παίζει το Α1, ας πούμε, κτλ. Πάω ως απλή εγώ που έχει γυρίσει τώρα στο νησί για λίγες διακοπές. Δεν βλέπω τον εαυτό μου ως κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Ναι. Ίσως είναι και αυτός ένας σωστός τρόπος αντιμετώπισης, λόγω και της ηλικίας και λόγω της εμεινότητας που έχεις. Εγώ θέλω να σου ευχηθώ να πάνε όλα καλά με την ομάδα του ΠΑΟΚ, να χωρίς τραυματισμούς βεβαίως. Μας κάνεις πραγματικά περήφανος, κάνεις πολύ σημαντικά πράγματα, κάνεις πολύ σημαντικά βήματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας εδώ στην εκπομπή Αθληνολογίες. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είσαι πάντα καλά. Γεια σας. Γεια. Εγώ Κουλούρη και την ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, θέλω να σας πω ότι επιστρέφοντας θα δούμε μια πολύ όμορφη συνέντευξη του Σπύρου Κεφαλονίτη, διαφορετική συνέντευξη. Προετοιμαστείτε και ερχόμαστε σε λίγο. Ανδρικά και γυναικεία, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με δύο καταστήματα, Μαντζάρου 26 και Πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Πολύ ξεχωριστό, πολύ οικονομικό, πολύ σύγχρονο. Με μία λέξη, Polymarket. Ψάχνεις χειροποίητο σαλόνι, σύνθεσε το δικό σου όπως το ονειρεύτηκες σε ένα από τα καταστήματα Polymarket. Αλλά και έπιπλα σαλονιού, κουζίνας, κρεβατοκάμαρας, παιδικού δωματίου, κήπου, διακοσμητικά και λευκά είδη σε απίστευτες τιμές. Polymarket.
Από το 2004, μια σχέση εμπιστοσύνης. Ό,τι χρειάζεται το σπίτι και η επιχείρηση. Έτοιμο παράδοτο σε άριστη ποιότητα και τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Και μην ξεχνάτε, παράδοση και συναρμολόγηση αυθημερών δωρεάν. Polymarket. Μέλος του ομίλου Home Plus και αποκλειστικό συνεργάτης Mediastrom στην Κέρκυρα. Polymarket. Όλα εδώ. Ανάσα ελευθερίας. Ανάσα οικονομίας. Κλιματιστικά TCL. Με σύστημα που εισάγει φρέσκο, καθαρό αέρα στο σπίτι με κορυφαία οικονομία. TCL. Παγκόσμια δύναμη στις ηλεκτρικές συσκευές. Τι περιμένεις? Έλα στα expert στο Solari Κέρκυρα και νιώσε expert. Expert. Η ειδική. Well, ρούχα, εσώρουχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Για τον άντρα, τη γυναίκα, το παιδί. Σχολικά, παιχνίδια και gadget. Well, τα πάντα για ένα σύγχρονο σπίτι. Την κουζίνα, το μπάνιο και pet shop. Well, για μικρές ηλεκτρικές συσκευές, το αυτοκίνητο, τη μοτοσικλέτα, το ψάρεμα, το κάμπινγκ. Για επαγγελματίες, εργαλεία και όλα τα μαστορέματα. Πολυκατάστημα Well. Απαντάμε στις ανάγκες σας με μια τεράστια γκάμα προϊόντων στην καλύτερη ποιότητα και την πιο χαμηλή τιμή. Στην Εθνικής Αντιστάσεως μετά το νέο λιμάνι. Well, έτοιμη για shopping. Anoxal. Ανοξείδωτες κατασκευές και εμπόριο εξοπλισμού μαζικής εστίασης. Ειδικές κατασκευές Inox για εστιατόρια, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, μπαρ, ψυσταριές, σούπερ μάρκετ. Απεριόριστες λύσεις προσαρμοσμένες στο δικό σας επαγγελματικό χώρο. Ψυγεία, βιτρίνες, καταψύχτες, κουζίνες, φούρνοι, ψυσταριές, πλυντήρια και κάθε είδους επαγγελματικό εξοπλισμό σε συνεργασία με επώνυμες κορυφαίες εταιρείες. Μελετάμε, σχεδιάζουμε, προτείνουμε και κατασκευάζουμε την καλύτερη δυνατόν λύση για τη διακόσμηση και λειτουργία του επαγγελματικού σας χώρου. Anoxal. Λιμοντσέλο, λιμοντσέλο, μια γουλιά και θα σου φύγει το τσερβέλο. Λιμοντσέλο, λιμοντσέλο, θέλω τώρα λιμοντσέλο δι Κορφού. Λιμοντσέλο, λιμοντσέλο, είναι φρέσκο, είναι τρέλα, είναι μπέλο. Λιμοντσέλο, λιμοντσέλο, λιμοντσέλο του Ντένις παρακαλώ. Παίζουμε τις επιτυχίες. Πρώτη 97,5 Radio DJ. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Κέρκυρα Lines. Σας ταξιδεύουμε σε αξέχαστες καλοκαιρινές εμπειρίες. Γνωρίστε την υπέροχη Κέρκυρα και τους μαγευτικούς παξούς με το υπτάμενο δελφίνι Paxos Island. Με την εγγύηση της Κέρκυρα Lines. Εδώ και 50 χρόνια στην Κέρκυρα, ένα όνομα κυριαρχεί στα τζάμια. Τζάμια Μελίδης. Η πιο σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και παραγωγής σε 1400 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων. Πιστοποιημένα ενεργειακά διπλά κρύσταλλα. Καθρέφτες μπιζουτέ. Οι αλοπίνακες για το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο. Αυτόματες πόρτες. Κρύσταλλα ασφαλείας. Γυάλινα κάγκελα. Φυσαρμόνικες. Ντουζιέρες. Όλα με την ασφάλεια και την ποιότητα Μελίδης. Τζάμια Μελίδης. Μια σχέση εμπιστοσύνης. Ουρανός και γη. Μορφές και χρώματα. Παράδοση και μνήμες του τόπου μας. Με σεβασμό στην αρχιτεκτονική και τον άνθρωπο. 20 χρόνια όνειρο. 20 χρόνια δημιουργία.
Ξύλων ΑΕ. Λοιπόν, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Αθλολογίες και πάμε στον αγαπημένο μας πρωταθλητή. Έστω έναν από τους αγαπημένους μας πρωταθλητές, για να μην αδικήσω κανέναν. Είναι ο αγαπημένος Σπύρος Κεφαλονίτης, μοτοκρός και όχι μόνο, μηχανοκίνητος αθλητισμός. Να δείτε πώς ήρθε στη συνέντευξη, να δείτε πώς έφυγε από τη συνέντευξη. Να δείτε και τι είπαμε στη συνέντευξη. Συνήθως ο Σπύρος Κεφαλονίτης όταν μιλάμε για μηχανοκίνητο αθλητισμό δεν φαίνεται. Συνήθως μιλάμε με κάποιον και είναι κάπου πίσω και παρακολουθεί. Συνήθως βοηθάει σε εργασίες που γίνονται στις πίστες και είναι, έτσι, τρέχει με τους ανθρώπους για να γίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Έχουμε κάποιον πρωταθλητή κοντά μας, όπως είχαμε πει σειρά ετών, τον Βασίλη Κορονάκη, και πάντα ο Σπύρος ήταν κοντά για να βλέπει τι γίνεται. Να έχουμε και μια φορά τη χαρά να μιλήσουμε μαζί του και να πούμε τόσα πολλά πράγματα. Είναι ο αγαπημένος μας πρωταθλητής. Μηχανοκίνητος αθλητισμός, δύσκολος ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, και ο Σπύρος έχει επιστρέψει πάρα πολύ δυναμικά. Σπύρος Κεφαλονίτης λοιπόν δίπλα μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ειδηλιακά γιατί κάνει και ζέστη. Πώς είσαι? Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, είδα ότι πάντα, ακόμα και στο ραντεβού μας εδώ, ήρθες με κράνος. Η ζέστη είναι αφόρτη, έχουμε 40 βαθμούς. Πόσο σημαντικό είναι, να το πούμε, να ξεκινήσουμε με αυτό, μια και είναι καλοκαίρι και πολλοί σου λένε πού να βάλω το κράνο, σκάω, θα μου χαλάσει το μαλλί, δεν μπορώ. Το κράνος σίγουρα είναι το νούμερο ένα, και μετά έρχεται ο εξοπλισμός, δηλαδή ένα παντελόνι, ένα μπουφάν που υπάρχει και καλοκαιρινό, ας πούμε, για το καλοκαίρι να κάνει ζέστη, ειδικό μπουφάν καλοκαιρινό, και καλό είναι να τα φοράμε. Είναι πολύ σημαντικό. Εσύ πότε ξεκίνησες το μηχανοκίνητο αθλητισμό? Σαν προπόνηση ξεκίνησα το 91 και 91-92. Σαν προπόνηση που ασχολήθηκα με το motocross, ας πούμε. Πρώτος αγώνας? Πρώτος αγώνας ήταν το 98, αν θυμάμαι καλά. Ναι, πρώτος αγώνας. Και γιατί αυτά τα 7 χρόνια, Σπύρο, μέχρι να τρέξεις? Γιατί τότε ήταν άλλες εποχές, ήταν δύσκολα, δεν υπήρχαν χορηγοί και ξεκίνησα μόνος μου, δηλαδή δεν υπήρχε κάποιο ερέθισμα, ξέρω εγώ, από την οικογένεια ή γενικά, ας πούμε, από το περίγυρο. Ήμουν από τους μοναδικούς, ας πούμε, στην παρέα τότε που ξεκίνησα, μου άρεσε και ξεκίνησα μόνος μου να ασχολούμαι με το motocross αρχικά, και μετά, ας πούμε, συνέχισα σε αυτό το άθλημα που τρέχω τώρα. Τώρα σε τι άθλημα τρέχουμε? Έχουμε αλλάξει μηχανή, είναι άλλα τα πρότυπα. Συνήθως, εντάξει, η κύρια προπόνηση και γενικά το άθλημα που μου άρεσε ήταν το motocross. Ναι. Απλά μετά πιο σοβαρά, ας πούμε, και εν μέρη σε επαγγελματικό επίπεδο κάποια χρόνια, για τα δεδομένα της Ελλάδας, έτρεξα σούπερ μότο, σούπερ μοτάρτ. Με αυτό το άθλημα, ας πούμε, και τώρα συνεχίζω. Έχω τρέξει και motocross, αλλά το σούπερ μότο με κέρδισε πιο πολύ, δηλαδή το έκανα πιο σοβαρό το πρωταθλητισμό στο σούπερ μότο. Άρα το motocross ήταν έτσι λίγο πιο νεανικό, ας πούμε, λίγο πιο στα χρόνια, τα πιο ανέμελα κάπως? Όχι, το motocross υπάρχει ακόμα. Ναι. Απλά το σούπερ μότο ήταν αυτό που έδεσα, ας πούμε, πιο πολύ, που πρωτοξεκίνησε στην Ελλάδα και γενικά σαν θεσμός, ας πούμε, παγκόσμιο, έγινε το 2002, ξεκίνησε σαν παγκόσμιος θεσμός, σαν πανευρωπαϊκός θεσμός υπήρχε από παλιά, αλλά κόλλησα πιο πολύ, δηλαδή ήμουνα πιο κοντά εκεί, δηλαδή στο συναγωνισμό. Ταιριάζει πιο πολύ η μηχανή. Ναι, και στο συναγωνισμό, δηλαδή, και έξω μπορούσα εν μέρη να πρωταγωνιστήσω, να είμαι κοντά, δηλαδή, ας πούμε. Στο κύπελο, καλύτερο. Στο πρώτο κύπελο, το 2020, έτρεξε σούπερ μότο? Είχα να τρέξω σούπερ μότο
τελείωσα εγώ το Supermoto το 2008. Ναι. Και μετά έκανα κάποιες προπονήσεις. Έκανες μια παύση, ναι, έκανες μια αποχή. Έκανα μεγάλη παύση, ναι, το Supermoto, γιατί δεν υπήρχε ενδιαφέρον, ας πούμε, και από χορηγούς και από συμμετέχοντες. Και μετά ξαναξεκινήσαμε, εν τω μεταξύ ενδιάμεσα αυτά τα χρόνια, ήμουνα, έκανα κάποιες προπονήσεις, πήγαινα σε κάποια event, αλλά αραιά και πού όμως, γιατί έκανα πιο πολύ motocross. Και το 2020 με παρότρινε ένας πολύ καλός φίλος και τώρα, ας πούμε, χορηγός μου και με έβαλε στην οικογένεια κατέμουχους Βάρνα Γκασγκάς και ξεκίνησα πάλι να τρέχω Supermoto. Βέβαια και τώρα οι συμμετοχές δεν είναι αυτό που περιμέναμε, ας πούμε. Στον πρώτο αγώνα λοιπόν Κυπέλου, ο Σπύρος από την 8η θέση φτάνει και τερματίζει. Δηλαδή τώρα 8η θέση πίσω, φαντάζομαι, εντάξει, πούμε, βλέπουμε φόρμουλα και λέμε πόσες πιθανότητες έχεις, οι πίστες είναι εύκολες να προσπεράσεις. Εκεί σε αυτόν τον αγώνα από 8ος, δηλαδή δεν ήταν πολύ μεγάλο το επίτευγμα, δεν ήταν πολύ δύσκολο. Ευνοούσε η πίστα, μπορούσε να κάνεις προσπεράσεις, ήταν οκ. Okay. Ναι, η πίστα ήταν μία από τις αγαπημένες μου. Βέβαια, εκεί που ξαναξεκίνησα, ας πούμε, το Supermoto το 2020, στη συγκεκριμένη πίστα, πήγα αρχικά για την πλάκα μου να τρέξω. Ναι. Με ένα μηχανάκι φοβερό, ας πούμε, το Husqvarna. Βέβαια, το μηχανάκι ήταν motocross και το στήσαμε σβέλτα σε ένα βράδυ, ας πούμε. Δεν ήταν καθέ αυτού Supermoto. Αλλά μου άρεσε πολύ η πίστα, μου άρεσε πάρα πολύ το μηχανάκι, δηλαδή κούμποσα με αυτό το μηχανάκι το συγκεκριμένο. Το αποτέλεσμα πάνω κάτω στον αγώνα το ήξερα, γιατί ξέρω τι κάνω στον αγώνα. Στα χρονομετρημένα, ναι, ήταν λίγο μια ψηλή απογοήτευση. Απογοήτευση, μάλλον για τους έξω, όχι για μένα. Ναι. Εγώ ήξερα τις δυνατότητες μου. Αλλά στον αγώνα τραβήχτηκα και είχα πάρει δύο πρώτες θέσεις. Νομίζω ότι η επιστροφή σου έγινε με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή σαν να μην είχες λείψει ποτέ. Είδε πολλές διακρίσεις από το 2020 προσφάτως, τέλος Μαΐου. Επέστρεψε με κάτι κουπάρες, κάτι. Τι έγινε, τι έκανες. Δράμα ήταν εκεί. Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται με αυτό που λες, η επιστροφή ήταν δυναμική. Πάντα είμαι σε φόρμα. Τι εννοώ σε φόρμα, δηλαδή. Πάντα γυμνάζομαι. Το οποίο αυτό είναι είτε με ποδήλατο, ξέρω εγώ, να κάνω αερόβια, είτε με βάρη, γυμναστήριο, με αντιστάσεις, δηλαδή προπόνηση. Είτε είναι ποδήλατο, mountain bike, ή τρέξιμο στο βουνό, ή διάφορα, ας πούμε. Και motocross. Αλλά όταν είσαι σε φόρμα, αυτό δεν ξεχνιέται. Απλά θέλεις λίγο να καβαλείς το μηχανάκι, είτε είναι motocross, είτε είναι supermoto, να βρεθείς και από εκεί και πέρα το σώμα γενικά και οι κινήσεις δεν ξεχνιούνται. Απλά το καλό είναι να κρατιέσαι σε μια καλή φυσική κατάσταση. Μετά τα υπόλοιπα θα τα βρεις. Και με το fitness είδα, δηλαδή, στα πλαίσια όλα αυτά που λέει ο Σπύρος, γυμναστικής και τα λοιπά, νομίζω το σώμα σου, δεν ξέρω βρε παιδί μου, είναι λες και αποτελείται μόνο από μη στο σώμα του Σπύρου, όπου και αν κοιτάξεις έχει μη. Δηλαδή ήταν πολύ εύκολο για σένα να μπει σε κατάσταση fitness φαινομενικά για μας που το βλέπουμε απ' έξω. Εντάξει, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Ναι, είναι άλλο κομμάτι. Το ναι. Fitness είναι και οι αγώνες που έχω ασχοληθεί είναι άλλο κομμάτι. Αλλά σε βοηθάει πάρα πολύ και στο μηχανοκίνητο, ας πούμε. Σε ό,τι άθλημα κάνει, τα βάρη είναι νούμερο ένα. Δηλαδή, το γυμναστήριο είναι νούμερο ένα. Έχω δει πιλότους της Φόρμουλα 1, θα μου πεις τώρα έχουμε πάει αλλού, αλλά κάνουν απίστευτη γυμναστική. Όλη αυτή η γυμναστική, Σπύρο, για έναν οδηγό, για έναν πιλότο, χρειάζεται. Εννοείται και χρειάζεται. Δηλαδή, πλέον, εδώ και αρκετά χρόνια, οι αθλητές, δηλαδή αυτοί που τρέχουν αγώνες, είτε είναι μοτοσικλέτα, είτε είναι αυτοκίνητο ή οτιδήποτε, το νούμερο ένα είναι φυσική κατάσταση. Δηλαδή όλοι αυτοί από το μηχανοκίνητο και εμείς είναι αθλητές πάνω απ' όλα και μετά είναι αθλητές του μηχανοκίνητου. Δεν υφίσταται πλέον το να μην είσαι αθλητής και να μην έχεις καλή φυσική κατάσταση. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό. Η φυσική κατάσταση εννοείται ότι μπορεί να σε σώσει, να σε βοηθήσει και σε τραυματισμούς. Έχουμε δει και ανθρώπους να ανακάπτουν επειδή έχουν καλή φυσική κατάσταση. Αλλά όταν δέχεστε πίεση, όταν περνάτε τις τροφές, όταν τρέχετε με τόση ταχύτητα, το σώμα φαντάζομαι καταπονείται. Σίγουρα καταπονείται, αλλά θα σου πω και το άλλο. Δηλαδή, ο κάθε αθλητής, δηλαδή το κάθε άθλημα, έχει και τη δική του προπόνηση. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μπούμε όλοι, ξέρω εγώ, ο αθλητής του σκι, ο αθλητής του motocross, ο αθλητής, ξέρω εγώ, της Φόρμουλα 1.
έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα γυμναστικής που είναι, ας πούμε, για αυτόν. Δηλαδή δεν μπαίνουμε σε ένα γυμναστήριο, κάνουμε βάρη. Ναι. Άλλα βάρη κάνει ο αθλητής που κατεβαίνει αγώνες bodybuilding, άλλα βάρη κάνει, άλλη προπόνηση κάνει ο αθλητής, ας πούμε, που κατεβαίνει, ξέρω εγώ, κάνει motocross, άλλα βάρη κάνει αυτός που κάνει, που τρέχει MotoGP. Είναι διαφορετικά τα προγράμματα και οι ασκήσεις. Προβάρετε μια πίστα πριν τον αγώνα? Ναι, σίγουρα. Και υπάρχουν προπονήσεις, ξέρω εγώ, κάποιες περιόδους που είναι ανοιχτή, μπορείς να κάνεις προπόνηση ελεύθερη. Και πριν τον αγώνα έχεις ελεύθερα, χρονομετρημένα. Ναι, εννοείται. Τα χέρια πονάνε? Όχι, δεν πονάνε. Αν είσαι προπονημένος, δεν πονάνε καθόλου, όχι. Πώς είναι αυτή η αίσθηση με την καρό σημαία εδώ και να κάνεις τη βόλτα σου και να... Πώς είναι? Πρέπει να είναι απίστευτο. Ναι, είναι ωραία, ξέρεις. Είναι ωραία, είναι ωραίο αίσθημα όταν κερδίζεις. Πιστεύω, φαίνονται οι κόποι σου, η προπόνησή σου, η προετοιμασία σου, η προπόνησή σου. Όλα φαίνονται στο τέλος. Και βέβαια και βοηθάει και λίγο η τύχη, έτσι. Ναι. Και η τύχη κάποιες φορές. Για πες μου για τη δράμα. Επέστρεψες με κύπελα και παρόλα αυτά είπες δεν πήγαμε, δεν πήραμε. Μπορούσαμε και κάτι παραπάνω. Τι έγινε? Στη δράμα πήγαμε, εντάξει, δεν ήταν το τερέν αυτό που περιμέναμε. Γιατί ήταν η περίοδος που είχε βροχές. Τερέν εννοούμε η πίστα? Ναι, η πίστα είναι φοβερή, απίστευτη. Mm-hmm. Τη θεωρώ από τις καλύτερες στην Ελλάδα στη δράμα. Στο φίλο μου και τον Χρήστο. Αλλά δεν είχαν φτιάξει το χωμάτινο κομμάτι, γιατί το Supermoto αποτελείται από 70% άσφαλτο και 30% χώμα. Mm-hmm. Λοιπόν, το χωμάτινο κομμάτι δεν υπήρχε, γιατί αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο έβρεχε πολύ και δεν μπορούσαν να το φτιάξουν, λάσπωνε συνέχεια και έτσι τρέξαμε μόνο ασφάλτινο κομμάτι. Μετά από το κομμάτι, ας πούμε, συμμετοχές, δεν είχε και πολλές συμμετοχές, αλλά... Αυτό το αναφέρει συνέχεια. Νομίζω σε εντριγκάρει το να έχει πολλές συμμετοχές ένας αγώνας. Ναι, θέλω να έχει πολλές συμμετοχές και βέβαια, εντάξει, θα ήθελα να είχα και καλούς αντιπάλους. Αυτό δηλαδή με εντριγκάρει πιο πολύ. Με εντριγκάρει να έχω μια μάχη με 4-5 αθλητές και να βγω δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, mm-hmm. παρά να έχω μια εύκολη νίκη. Δηλαδή να πάρω τη νίκη και να... Εντάξει, ένα ανταγωνισμό να έχεις, μια πίεση βρε παιδί μου και εσύ να έχεις. Άρα στη δράμα τα κύπελα που κατέκτησες αφορούσαν τι? Ήταν διπλός αγώνας, ήταν Σαββάτο και Κυριακή, mm-hmm. ήταν δύο αγώνες βαλκανικοί αγώνες και δύο αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος που έγιναν. Μια χαρά με τις κούπες, ωραιότατα. Θέλω να πάμε και σε ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τα νέα παιδιά. Εκτός από τον Βασίλη Κορνάκη που τον έχουμε συνηθίσει τα περισσότερα τα προηγούμενα χρόνια με τον Σπύρο Κεφαλονίδη και πάντα κοντά και πάντα ως φορές είχα μιλήσει και στις αθλολογίες, ο Σπύρος ήταν κάπου εκεί κοντά και συμβούλευε, άκουγε κτλ. Υπάρχουν και άλλα παιδιά που βγαίνουν πλέον και ο Σπύρος είναι κοντά τους. Άρα είναι ένα σπορ που το αγαπάνε τα μικρά παιδιά. Ναι, εντάξει, για τον Βασίλη που μου λες, ο Βασίλης πιστεύω και το πιστεύω ακόμα. Άλλο που κάποιες συγκυρίες, ας πούμε, και τον σταμάτησαν. Πιστεύω είναι ότι καλύτερο έχει περάσει από την Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου. Είναι από τους καλύτερους αθλητές. Ναι. Τώρα με τα νέα... Είχατε ζήσει και απίστευτες στιγμές. Ναι, ναι, εντάξει. Το Βασίλη είμαστε από 4,5 χρονών. Ξεκινήσαμε και ήμασταν πάντα δίπλα, ας πούμε. Τις περισσότερες φορές ήμουν δίπλα του. Τώρα τι γίνεται με τα νέα παιδιά? Τα νέα παιδιά βλέπω στην αρχή έχουν ένα ενθουσιασμό. Mm-hmm. Οι πατεράδες, οι εισαγωγικά οικογένειες τους τα παρέχουν όλα. Και στο τέλος βαριούνται και τα παραδάσκονται. Τα παιδιά ή γονείς. Και καταντάνε, ας πούμε, με ένα κινητό. Και ναι, δηλαδή είναι... Επειδή το έχω ζήσει και έχω ένα προσωπικό, ας πούμε, μια χωμάτινη πίστα μικρή που κάνω κάποιες προετοιμασίες εκεί. Και γενικά, ας πούμε, έχουν φιλοξενηθεί πιτσιρίκια να κάνουν προπόνηση. Και δυστυχώς βλέπεις ένα πράγμα, δηλαδή στην αρχή θέλουν, είναι, ξέρω εγώ, ενθουσιασμένα και μετά... Και μετά από πόσο καιρό λέμε, δηλαδή μετά από πόσο καιρό βαριούνται? Μπορεί να είναι μήνες, μπορεί να είναι χρόνο. Ναι. Κακό αυτό. Το συνεχίζουν, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα παιδί που να το βλέπεις να ξεχωρίζει σε μια ηλικία καλή και να πεις αυτός θα πάει μπροστά? Στην Κέρκυρα αυτή τη στιγμή... όχι. Κάποια, ας πούμε, λίγο πιο
μεγάλα άτομα. Mm-hmm. Ξέρω εγώ, ο Γεράσιμος, ο Λιούμπας ήταν έτσι. Ναι. Ασχολήθηκε, είχε κάποιους τραυματισμούς, κάποιες ατυχίες. Αυτό το παιδί, ας πούμε, θα μπορούσε να πάει μπροστά. Αλλά λίγο οι τραυματισμοί του, λίγο οι συγκυρίες. Οι τραυματισμοί, Σπύρο, σε αυτό το σπορ, από τι έρχονται, από πτώση, από καταπώνηση? Αναλόγως. Εγώ, ας πούμε, είχα το Μάρτιο ένα τραυματισμό που προετοιμαζόμουν για να τρέξω στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στον αγώνα motocross που θα γινόταν εδώ στην Κερκύρα, που έγινε. Και έγινε και πολύ επιτυχημένος με τα... ό,τι είχα. Είχαμε καλύψει, ήταν πολύ ωραίο. Ναι, ήταν ιστορικό γεγονός βέβαια αυτό. Ναι, έτσι, ναι. Και μπράβο τους, ας πούμε, στον Κώστα, τον Κωνσταντή και γενικά στη Λέσχη εκεί που έφτιαξε και που φιλοξένησε αυτό. Αλλά το κομμάτι, ας πούμε, αυτό, τραυματισμοί, να πάμε πάλι εκεί, είναι ένα κομμάτι που μπορεί να προέρχεται από ένα χαζό τραυματισμό μέχρι ένα τραυματισμό που είσαι, ας πούμε, τελείως στην πίεση, ξέρω εγώ, στον συναγωνισμό. Εγώ έπαθα ένα τραυματισμό τον οποίο μπαίνω για ζέσταμα στον πρώτο γύρο και έπεσα με 5 χιλιόμετρα, γιατί, ας πούμε, ανεβοκατέβαινα μια ράμπα και όπως την ανέβηκα μου γλίστρησε. Είχες πτώσει? Ναι, είχα πτώσει και είχα ένα κάταγμα στον ώμο που μ' άφησε εκτός 3 μήνες. Αυτό με τον ώμο ήταν λίγο δύσκολο. Ναι, ήταν πολύ δύσκολο. Εντάξει. Τουλάχιστον το φέραμε. Τώρα είμαστε σε καλή κατάσταση. Ναι, είμαι στο 85%. Θέλω άλλο λίγο αποκατάσταση, αλλά εντάξει, υπάρχουν άτομα που μας βοηθάνε και ο Μάριος ο Γαούτσης, ας πούμε, που με βοηθάει πάρα πολύ στην αποκατάσταση και το έχουμε φέρει κατά πολύ. Λοιπόν, οι άνθρωποι στην πίστα της Καλούργενας, όταν ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε, μου λέγαν πάντα πόσο μας βοηθάει ο Σπύρος Κεφαλονίτης, πόσο τρέχει ο Σπύρος, πόσο σημαντικός είναι για μας, πόσο το συμβουλευόμαστε. Όλα τα παιδιά της Λέσχης είναι κοντά μας. Και μάλιστα ο Σπύρος, στον αγώνα αυτό που λέει του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, το οποίο δεν έτρεξε, διότι ήταν τραυματίας, έτρεξε. Αλλά δεν έτρεξε με μηχανή. Έτρεχε να τα κάνει όλα, να βοηθήσει, να πάρει ό,τι χρειάζονταν οι οδηγοί, να μπορέσει να τρέξει από εδώ και από εκεί. Έτρεχε μονίμω. Ένα γεια, είπαμε, αν θυμάμαι, όσες ώρες καθίσαμε εκεί στην Καλούργενα, δεν προλάβαμε να μιλήσουμε. Ήταν πάνω κάτω. Πες μου λίγο καταρχήν για την πίστα της Καλούργενας και για αυτό το εγχείρημα, αλλά και για εκείνη τη μέρα. Μου κάνει πολύ εντύπωση το πόσο έτρεξες. Κοίταξε, συγκεκριμένα για την πίστα και για τη Λέσχη, εντάξει, άλλοι έχουν κάνει τη βάση, την προεργασία, ναι, γενικά. Εγώ απλά βοήθησα εκείνη τη μέρα. Έχουν κάνει μια αρκετά καλή δουλειά. Σίγουρα όσο πάει βελτιώνεται, δηλαδή όσο μαθαίνουμε βελτιωνόμαστε. Ήταν φοβερό, δηλαδή αυτό που ζήσαμε, ξέρω εγώ, με τον αγώνα εδώ motocross, δεν το περίμενα, ξέρεις, ότι θα εξελιχθεί έτσι και θα έρθει τόσο πολύς κόσμος. Προσπαθούν για το καλύτερο, αλλά πρέπει να έχει στήσει μια πολύ καλή ομάδα ώστε να μπορείς να κάνεις το καλύτερο. Τώρα ευελπιστώ και πιστεύω σιγά σιγά να βελτιωθεί αυτό, να στηθεί η ομάδα. Μια και το λες αυτό, τότε μετά από αυτόν τον αγώνα είχαν ακουστεί και κάποια αρνητικά, είχαν γίνει και κάποια παράπονα, είχαν πει διάφορα. Οι περισσότεροι βέβαια ήταν ικανοποιημένοι από τον αγώνα, αλλά φαντάζομαι θα ακούς και αυτό και όταν θες να βελτιώνεσαι, υπάρχουν πράγματα πάντα που μπορείς να βελτιώσεις. Κοίταξε, για πρώτο αγώνα που έφερε, τα έβγαλε εις πέραν άψογα. Ναι. Με τα δεδομένα και με τα εργαλεία που είχαν. Σίγουρα από τα λάθη μαθαίνουμε και προχωράμε, ας πούμε, για κάτι καλύτερο. Πιστεύω του χρόνου να είναι ακόμα καλύτερο, ας πούμε, ο αγώνας. Αλλά πίστεψέ με, δεν μπορείς να φανταστείς τι κούραση υπάρχει και τι δουλειά, τι ευθύνες και τι τρέξιμο. Δηλαδή, επειδή το ένιωσα και ήμουνα κι εγώ, ας πούμε, από τους πρώτους που τους έκραζα, ας πούμε, σε κάποια πράγματα. Τους έκραζα, ξέρεις. Ναι, ναι. Σε εισαγωγικά, ας πούμε, τους έλεγα, είναι μεγάλη ευθύνη και κούραση στο να στήσεις αυτό και να συνεννοηθείς, έτσι, και να στήσεις έναν αγώνα. Πάντως, μπράβο τους, ας πούμε, που το βγάλαμε. Θυμάμαι πόσες φορές μιλάγαμε και μου λέγανε 11 η ώρα το βράδυ μες στην πίστα, κάνω, ποτίζω, φτιάχνω, χίλια δύο πράγματα. Ο σχεδιασμός της πίστας σου αρέσει? Ναι, είναι ωραίος ο σχεδιασμός, αν και παίρνει αρκετά, ναι. Μπορεί να γίνουν όχι και άλλα, πάρα πολλά. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, ο χώρος είναι φοβερός, είναι ευλογημένος ο χώρος. Απλά θέλει χρήματα για το υπόλοιπο, που αυτό είναι δύσκολο. Ό,τι βλέπεις εκεί, δηλαδή, υπήρχαν, ναι, βοήθεια,
αλλά είναι και πολλά χρήματα από την τσέπη, έτσι, ναι. Δηλαδή που έχουν βοηθήσει κάποιοι, είναι από την τσέπη. Και θυμάμαι ακόμα και, τότε που ακόμα και τότε που μιλάγαμε με τον Βασίλη, τον Κορονάκη, λέγαμε θέλουμε χορηγούς, θέλουμε βοήθεια, θέλουμε στήριξη. Είναι από την πίστα μέχρι τον οδηγό, θέλει βοήθεια, θέλει οικονομική στήριξη. Θέλει, ναι, θέλει οικονομική στήριξη γιατί είναι μεγάλα τα ποσά για να φτιάξεις μια τέτοια πίστα, για να τη συντηρήσεις ειδικά και γενικά για να έχεις μια τέτοια πίστα. Εν τω μεταξύ, λέγαμε και την είδηση πριν από λίγες μέρες ότι τρεις Έλληνες πάνε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τρία μικρά, τρία πιτσιρικά και 10 ετών τρέχουν στο παγκόσμιο. Τι χαρά είναι αυτή και απίστευτα παιδιά. Άρα υπάρχουν ελπίδες, άσχετα αν σε επίπεδο κερκυραϊκό, ίσως υπάρχει αυτή η κατάσταση που περιέγραψες νωρίτερα, ότι τα παιδιά μπορούν να τα παρατήσουν ή μπορούν να έχουν τραυματισμούς. Αλλά γενικά είναι ένα σπορ σε ανωδική πορεία. Είναι ένα σπορ, ναι, σίγουρα σε ανωδική πορεία. Αν και το επίπεδο του motocross. Έχει φύγει κατά πολύ, δηλαδή για τα ελληνικά δεδομένα εντάξει προσπαθούν, ξέρω εγώ, να τρέχουν σε κάποιους αγώνες, αλλά το motocross είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι δηλαδή πρέπει να ασχοληθείς από πολύ μικρός και να φύγεις, λέμε για έναν Έλληνα, να φύγεις, να ζεις και να γενικά να έχεις τριβή έξω, προετοιμασία, προπόνηση, να οδηγάς με αυτούς τους οδηγούς, να οδηγάς αυτές τις πίστες σε διαφορετικά τερέν, σε διαφορετικές συνθήκες, αν θέλεις να κάνεις κάτι. Και βέβαια να έχεις το ταλέντο, έτσι. Ναι, ναι. Εσύ τώρα τι, έχεις αγώνες, γιατί είναι και καλοκαίρι, δεν ξέρω, τρέχετε καλοκαιριάτικα? Όχι. Ευτυχώς. Δεν έχουμε αγώνες τώρα. Έχουμε τον Οκτώβρη. Ωραία. Για να τελειώσουμε τους αγώνες. Έχουμε άλλους δύο αγώνες. Έχουμε ένα Θεσσαλονίκη και ο τελευταίος που θα γίνει Σπάρτη. Θα πας? Ναι, θα πάμε, ναι. Στόχος? Εντάξει, το... όλο χαλαρά πάει ο Σπύρος, όλο χαλαρά και τσουπ μια κούπα. Στόχος, ναι, σίγουρα να κερδίσω, αλλά και να έχουμε περισσότερες συμμετοχές και καλούς οδηγούς, ας πούμε. Επειδή το άθλημα φαίνεται, το σπορ φαίνεται ατομικό και ουσιαστικά είναι ομαδικό. Υπάρχει μια ομάδα που τρέχει, που βοηθάει από την αποκατάσταση μέχρι όλα τα υπόλοιπα. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιους ανθρώπους, πες τα ονόματά σου, να πούμε και να ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά. Αυτό ξέρεις, πάντα είχα άγχος, ξέρεις, μην ξεχάσω κανέναν. Το θυμάμαι και από παλιά. Λοιπόν, σίγουρα Χουσβάρνα Γκρίς, Κατέμ, Γκασγκάς, τον Αργύρι, τον Παπασταύρου και γενικά, εντάξει, έχω άτομα, ας πούμε, που είναι δίπλα μου και βοηθάνε. Θέλω να σε ευχηθώ τα καλύτερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε. Να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον Σπύρο Κεφαλονίτη και τον ευχαριστώ πραγματικά πολύ. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε το τρίτο και τελευταίο μέρος εκπομπής Αθλητολογίας και Προκόπη Παγκαλή. Ανδρικά και γυναικεία, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με δύο καταστήματα, Μαντζάρου 26 και Πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Πολύ ξεχωριστό, πολύ οικονομικό, πολύ σύγχρονο. Με μία λέξη, Polymarket. Ψάχνεις χειροποίητο σαλόνι, σύνθεσε το δικό σου όπως το ονειρεύτηκες σε ένα από τα καταστήματα Polymarket. Αλλά και έπιπλα σαλονιού, κουζίνας, κρεβατοκάμαρας, παιδικού δωματίου, κήπου, διακοσμητικά και λευκά είδη σε απίστευτες τιμές. Polymarket. Από το 2004, μία σχέση εμπιστοσύνης. Ό,τι χρειάζεται το σπίτι και η επιχείρηση. Ετοιμοπαράδοτο σε άριστο.
στην ποιότητα και τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Και μην ξεχνάτε, παράδοση και συναρμολόγηση αυθημερών δωρεάν. Polymarket. Μέλος του ομίλου Home Plus και αποκλειστικό συνεργάτης Mediastrom στην Κέρκυρα. Polymarket. Όλα εδώ. Ανάσα ελευθερίας. Ανάσα οικονομίας. Κλιματιστικά TCL, με σύστημα που εισάγει φρέσκο, καθαρό αέρα στο σπίτι με κορυφαία οικονομία. TCL, παγκόσμια δύναμη στις ηλεκτρικές συσκευές. Τι περιμένεις, έλα στα expert στο Solari Κέρκυρα και νιώσε expert. Expert, η ειδική. Well, ρούχα, εσώρουχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Για τον άντρα, τη γυναίκα, το παιδί. Σχολικά, παιχνίδια και gadget. Well, τα πάντα για ένα σύγχρονο σπίτι. Την κουζίνα, το μπάνιο και pet shop. Well, για μικρές ηλεκτρικές συσκευές, το αυτοκίνητο, τη μοτοσικλέτα, το ψάρεμα, το κάμπινγκ, για επαγγελματίες, εργαλεία και όλα τα μαστορέματα. Πολυκατάστημα Well. Απαντάμε στις ανάγκες σας με μια τεράστια γκάμα προϊόντων στην καλύτερη ποιότητα και την πιο χαμηλή τιμή. Στην Εθνικής Αντιστάσεως μετά το νέο λιμάνι. Well, έτοιμη για shopping. Anoxal. Ανοξείδωτες κατασκευές και εμπόριο εξοπλισμού μαζικής εστίασης. Ειδικές κατασκευές Inox για εστιατόρια, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, μπαρ, ψυσταριές, σούπερ μάρκετ. Απεριόριστες λύσεις προσαρμοσμένες στο δικό σας επαγγελματικό χώρο. Ψυγεία, βιτρίνες, καταψύκτες, κουζίνες, φούρνοι, ψυσταριές, πλυντήρια και κάθε είδους επαγγελματικό εξοπλισμό σε συνεργασία με επώνυμες κορυφαίες εταιρείες. Μελετάμε, σχεδιάζουμε, προτείνουμε και κατασκευάζουμε την καλύτερη δυνατόν λύση για τη διακόσμηση και λειτουργία του επαγγελματικού σας χώρου. Anoxal. Λιμοντσέλο, λιμοντσέλο, μια γουλιά και θα σου φύγει το τσερβέλο. Λιμοντσέλο, λιμοντσέλο, θέλω τώρα λιμοντσέλο δι Κορφού. Λιμοντσέλο, λιμοντσέλο, είναι φρέσκο, είναι τρέλα, είναι μπέλο. Λιμοντσέλο, λιμοντσέλο, λιμοντσέλο του Ντένις παρακαλώ. Ζούμε τις επιτυχίες. Πρώτη. 97,5 Radio DJ. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Κέρκυρα Lines. Σας ταξιδεύουμε σε αξέχαστες καλοκαιρινές εμπειρίες. Γνωρίστε την υπέροχη Κέρκυρα και τους μαγευτικούς παξούς με το υπτάμενο δελφίνι Paxos Island. Με την εγγύηση της Κέρκυρα Lines. Εδώ και 50 χρόνια στην Κέρκυρα, ένα όνομα κυριαρχεί στα τζάμια. Τζάμια Μελίδης. Η πιο σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και παραγωγής σε 1.400 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων. Πιστοποιημένα ενεργειακά διπλά κρύσταλλα. Καθρέφτες μπιζουτέ. Οι αλοπίνακες για το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο. Αυτόματες πόρτες. Κρύσταλλα ασφαλείας. Γυάλινα κάγκελα. Φυσαρμόνικες. Ντουζιέρες. Όλα με την ασφάλεια και την ποιότητα Μελίδης. Τζάμια Μελίδης. Μια σχέση εμπιστοσύνης. Ουρανός και γη. Μορφές και χρώματα. Παράδοση και μνήμες του τόπου μας. Με σεβασμό στην αρχιτεκτονική και τον άνθρωπο. 20 χρόνια όνειρο. 20 χρόνια δημιουργία. Ξύλων ΑΕ.
Επιστροφή λοιπόν για το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής Αθλολογίες. Προκόπης Πάγκαλης, πολύ σεμνός, πολύ μαζεμένος, προσφάτως μπαμπάς. Μεγάλωσε και αυτό το παιδί και έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στην καριέρα του. Μιλήσαμε για όλα. Μιλήσαμε και για το νέο βήμα που κάνει όσον αφορά την ομάδα των Μπερνιτσών. Μιλήσαμε και για την οικογενειακή επιχείρηση την οποία έχει αναλάβει. Ιδηλιακά σε ένα πολύ ωραίο μέρος, μας μίλησε για όλα. Πάμε να το δούμε. Από πού να το πάρω, πώς να το ξεκινήσω, πώς να το πω, τι να πρωτοαναφέρω. Σιγά σιγά. Έχουμε Αερόπα, έχουμε ο Κέρκυρα, έχουμε Άρη Κέρκυρας, έχουμε Βολίδα, Δέλτα Εθνική θα μου... Προκόπης Πάγκαλης δίπλα μου, ό,τι κάνω λάθος, γιατί είναι και πολλά, δεν είναι και λίγα. Βολίδα, Δέλτα Εθνική, Κύπελλα, Κύπελλα Ερασιτεχνών, Χαμός, Όλυμπος, Δέλτα Εθνική, Κασιόπη, Άνοδος από την Γάμα Εθνική, Συναράδες, Βολίδα πάλι... Τι έχει κάνει, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το βιογραφικό δηλαδή, πότε τα κάνει όλα αυτά, τι κάνει, πώ είσαι. Πολύ καλά, ευχαριστώ. Με πετυχαίνετε πάνω στη σεζόν που τρέχω και είμαι γενικά στην πίεση. Όπω κάθε χρόνο, έτσι και φέτο, άλλη μια χρονιά ίδια. Πάντα είμαι πολύ τυχερό και χαρούμενο για ό,τι έχω καταφέρει. Πάντα είναι και η διέξοδό μου αυτή που το ποδόσφαιρο το αγαπώ και. Ξεχνιέμαι και το απολαμβάνω όσο τίποτα άλλο. Έχω τη μεγάλη χαρά να έχω κερδίσει αυτά τα κύπελα που προαναφέρατε. Κύπελα, πρωταθλήματα, ερασιτεχνών. Και εντάξει, σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος για αυτά και περήφανος για τους παίχτες που είχα όλα αυτά τα χρόνια, τους προπονητές μου, τις διοικήσεις που... Έχω συνεργαστεί, δεν έχω παράπονο από καμία ομάδα που υπήρξα. Από όλες τις ομάδες κάτι πήρα και σίγουρα υπάρχουν και οι πίκρες, όπως σε οποιαδήποτε φάση της περίοδου, αλλά στο τέλος της χρονιάς, εάν έχεις κάνει μια καλή πορεία, όλα αυτά μηδενίζονται. Νομίζω ότι το πιο χαρακτηριστικό, δηλαδή ίσως αυτό που θυμάσαι περισσότερο, είναι η Βολίδα. Δηλαδή εκείνη και η περίοδος στη Δέλτα Εθνική, εκείνο και το κύπελλο ερασιτεχνών, εκείνη και η ομάδα, εκείνο και το ρόστερ, δεν ξέρω, νομίζω σε έχουν στιγματίσει. Και εσένα. Σίγουρα, εκτός από το ότι ήταν τεράστια επιτυχία για το σύλλογο, είναι και ότι ήμουν πολύ μικρός, ναι. Πολύ ενθουσιασμένος με όλο αυτό που μου συνέβαινε. Είχα τη χαρά και με τιμά ιδιαίτερα που ο Ρομπέρτο Μπολάνο με έβαλε 16,5 χρονών να παίξω βασικό στη Δέλτα Εθνική, που αυτό με βοήθησε στη μετέπειτα πορεία μου πάρα πολύ, γιατί μπήκα κατευθείαν στα βαθιά και όσο πιο δύσκολα μπαίνεις τόσο πιο καλός γίνεσαι και ήταν κάτι απερίγραπτο πραγματικά που... έχει μείνει χαραγμένο στην καρδιά μου και στη μνήμη μου. Μπορώ να πω πολύ συχνά το φέρνω στη μνήμη μου. Και πολύ συχνά κάνουμε αναφορά και σε αυτό, γιατί και προσφάτως ήταν η επέτειος, η χρυσή επέτειος όσον αφορά την κατάκτηση του κυπέλλου ερασιτεχνών και Όλυμπος Δέλτα Εθνική κατηγορία. Και μετά στο Κασιόπι, πώς ήταν τα πράγματα, γιατί και πολλούς ανόδους έχει αυτό το παιδί. Πάει και στην Έψη Μακεδονίας που ήταν πάλι άνοδος σαν δευτεραθλητής. Δηλαδή, για πες μου λίγο για τον Άο Κασιόπης. Στον Άο Κασιόπης είχαμε την χαρά να έχουμε ένα πολύ καλό κλίμα, γιατί ήμασταν η παρέα που τα προηγούμενα χρόνια έφερνε επιτυχίες σε όποια ομάδα και αν πηγαίναμε και είχαμε και ένα πολύ πετυχημένο και πρόεδρο, ο οποίος μας βοήθησε σε αυτές τις επιτυχίες, τις απανωτές ανόδους. Εντάξει, δεν ήταν και εύκολο, άνοδο από Δέλτα σε Γάμα, άνοδο από Γάμα σε Βήτα, δεν ήταν εύκολο. Εγώ πήγα στη Δέλτα, είχα ανέβει από τη Βήτα κατηγορία μέχρι τη Δέλτα, σε Σερί. Κάτι που πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο. Αυτό το που λείπει τώρα η Δέλτα, εντάξει, έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουν αλλάξει οι κατηγορίες. Λείπει η Δέλτα Εθνική κατηγορία, όπως ήταν τότε, σου λείπει. Να πω την αλήθεια, επειδή τα ταξίδια όλα αυτά τα χρόνια ήταν λίγο επίπονα και πρέπει να λείψεις και η ταλαιπωρία και
Όλα αυτά δεν μπορώ να πω ότι μου έχει λείψει τόσο. Παρόλο που σε όποια ομάδα και να πήγαινα, είχαμε απίστευτες επιτυχίες και εκτός έδρας σε μεγάλους νομούς. Αυτά που μένουν στην ουσία. Και φυσικά σου μένει πάντα το τέλος της χρονιάς, πόσο καλό ήταν το κλίμα και πόσο πιο ψηλά στη βαθμολογία είχαμε φτάσει. Η Συνεράδος τώρα είναι ένα κεφάλαιο, φαντάζομαι, σημαντικό, γιατί εκεί είχες τον μπαμπά σαν προπονητή. Αυτό πώς ήτανε να συνεργάζεστε? Είχαμε ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν. Εντάξει, πολλοί πατεράδες συνεργάζονται με τους γιους τους. Θεωρώ ότι είχαμε μια καλή σχέση και ήταν επίσης πολύ επιτυχημένη με κατάκτηση κυπέλου, κατάκτηση πρωταθλήματος, και επίσης ήμασταν και πάλι με αυτή την παρέα που χώρια που ήμασταν, θεωρώ, ποιοτικοί παίχτες, είχαμε και πάρα πολύ καλό κλίμα όλα αυτά τα χρόνια μεταξύ μας. Και νομίζω ότι αυτός κιόλας ήταν ένας λόγος που έρθανε και οι επιτυχίες. Όσο πιο καλό κλίμα υπάρχει σε μια ομάδα και όσο πιο πολύ ο ένας δίνει και την ψυχή του για τον άλλον, πάντα θα είναι επόμενο να έχεις επιτυχία. Όταν έζησες την εμπειρία στις ομάδες της ΕΠΣ Μακεδονίας και εκεί πάλι δευτεραθλητής και εκεί είχε ανόδους και εκεί είχε σημαντικές διακρίσεις, πώς ήταν όταν ήσουν μακριά? Σίγουρα η δυσκολία είναι που είσαι μακριά από την οικογένειά σου. Το ότι όμως ήταν κάτι διαφορετικό, κάτι πολύ καινούριο, ειδικά στην ομάδα που πήγα στον Ολυμπιακό Κιμήνων, δεν είχαν ποτέ παίχτες εκτός από τις περιοχές και ήταν κάπως ιδιαίτερο. Γιατί μεγάλη μεταγραφή, ας πούμε. Ναι, με αγαπήσαν σαν να είμαι παιδί του χωριού. Δεν έχω ξαναζήσει τέτοια αγάπη και φροντίδα από ανθρώπους και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους θυμάμαι καθημερινά από όλα αυτά που πέρασα. Και με αυτή την ομάδα δευτεραθλητής και αναδοστικά με Αθηνική. Δηλαδή, τι θα γίνει με εσένα κάθε φορά? Όπου πας, κάτσε αμένα, τις πάρεις βάρνα μία-μία τις ομάδες, να δούμε τι γίνεται. Άρα καλές εντυπώσεις από την εμπειρία σου εκτός Κέρκυρας? Πάρα πολύ καλές, ναι, ναι, σίγουρα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι αρνητικό. Όλα για μένα κύλησαν πολύ ωραία, αλλά πάλι αυτό που... η πικρία είναι ότι κατευθείαν πρέπει να ξεκινήσω τη δουλειά και επίσης το καλοκαίρι δυσκολεύομαι πάρα πολύ να συμμετέχω στην προετοιμασία όσο θα ήθελα, γιατί η προπόνηση για μένα είναι το παν. Λόγω δουλειάς, εντάξει, δεν γίνεται να τα έχουμε και όλα. Ευτυχώς η πορεία έχει δείξει ότι αντέχω και χωρίς full προετοιμασία. Λοιπόν, είχαμε μετά Θηναλιακό και αυτή μια ομάδα σημαντική που πάλεψε και προσφάτως για άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Και τότε που ήταν ο Προκόπης, ανέβηκε στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Άμα τα λέω εγώ που πάει, κάτι γίνεται. Εμπειρία εκεί με το Θηναλιακό? Το Θηναλιακό δυστυχώς είχα ένα τεράστιο τραυματισμό που η μεγαλύτερη μου πίκρα ήταν ότι δεν μπορούσα να βοηθήσω την ομάδα, γιατί ήταν όλοι... Ήταν στα μισά τη σεζόν που τραυματίστηκες περίπου, που έπρεπε να κάνεις το χειρουργείο στους Κυλιακούς? Λίγο πριν τα μισά. Και ένιωθα άσχημα γιατί δεν μπορούσα να βοηθήσω την ομάδα και τη διοίκηση, γιατί μου στάθηκαν τόσο πολύ στο πλευρό μου, που ήταν ίσως ακόμα πιο στενάχωρο, που δεν μπορούσα να δώσω την ψυχή μου για αυτούς τους ανθρώπους και για την ομάδα, να τη βοηθήσω να κατακτήσει πιο εύκολα το στόχο της, γιατί κατακτήσα και double και ανέβηκε. Οπότε εντάξει, ήταν και ένας τραυματισμός σοβαρός όμως, δεν είναι και ναι, λίγο. Ναι, ήταν πολύ άσχημο τραυματισμός, γιατί... Αυτό έγινε λόγω της υπερφόρτωσης, λόγω της κούρασης, λόγω αυτού? Κυρίως γι' αυτό είχε γίνει. Και είναι ένας τραυματισμός που ακόμα και ποδοσφαιριστές παγκοσμίας κλάσης πάνε στους καλύτερους γιατρούς και τους λένε ότι αυτό μπορεί να κρατήσει ή ένα μήνα ή μπορεί να φτάσει έως και ένα χρόνο. Δηλαδή δεν έχει σταθερό... Η αποκατάσταση. Σταθερή αποκατάσταση. Σε ένα πόσο σου πήρε? Εμένα μου πήρε δυστυχώς 6 μήνες. Που σημαίνει ότι έχασα τη χρονιά. Ναι. Αλλά εντάξει, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Εντάξει, είναι και θέμα υγείας. Τώρα αυτό έχει περάσει... Με έκανε πολύ πιο δυνατό.
κατάλαβα ότι στη ζωή είναι η υγεία πάνω απ' όλα, φυσικά. Και εύχομαι να μην συμβεί σε κανέναν ο συγκεκριμένος τραυματισμός, γιατί σε ρίχνει πάρα πολύ ψυχολογικά. Αυτό το με το δικτάκι. Δεν ξέρεις πότε θα γίνεις καλά. Αυτό με το δικτάκι ισχύει στους κοιλιακούς στο χειρουργείο, ότι μπαίνει ένα απλέγμα, ας πούμε, και κάπως έτσι είναι. Ακριβώς, αυτό. Ακριβώς, μπαίνει ένα πλέγμα, το οποίο βοηθά στην επούλωση. Mm-hmm. Στην ουσία είναι σαν μικρές κύλες, οι οποίες βοηθάει το δικτάκι την επούλωση. Και είναι πάντα στον οργανισμό το πώς θα ανταπεξέλθει στην αποκατάσταση αυτή. Εγώ γενικά σε όλοι μου τους τραυματισμούς ήμουνα πάντα, δεν χρειαζόμουν πολύ χρόνο για να γίνω καλά. Σε αυτόν τον τραυματισμό με κράτησε δυστυχώς. Ήταν σοβαρός, ήταν πολύ σοβαρός. Τώρα επιστρέψαμε, πάω Κορακιάνας μετά. Πάω Κορακιάνας, ναι, είχαμε μια καλή χρονιά, την πρώτη χρονιά που ανεβήκαμε και πήραμε και το πρωτάθλημα στη Β' κατηγορία. Ήμασταν πάλι με την παρέα μας και είχαμε και καλό κλίμα. Στην πορεία κάτι χάλασε, δυστυχώς δεν κύλησαν τα πράγματα όπως θα το θέλαμε όλοι, αλλά συμβαίνουν αυτά, το αφήνουμε στο παρελθόν, κοιτάμε το μέλλον. Καταφέραμε και κρατήσαμε την ομάδα στην κατηγορία με όλες τις δυσκολίες. Ακόμα και με 10 παίχτες θυμάμαι παίξαμε σε έναν αγώνα. Πράγμα που δεν τιμάει καν δυστυχώς ούτε εμάς ούτε γενικά την εικόνα της ομάδας. Αλλά εντάξει, δεν συμβαίνουν και οι αποτυχίες, συμβαίνουν και οι αναποδιές. Συνεχίζουμε για κάτι καλύτερο. Τώρα ανακοινώθηκες από την ομάδα των Μπενιτσών, με την οποία θα βοηθήσει. Η ομάδα των Μπενιτσών πέτυχε και την άνοδο βεβαίως την προηγούμενη χρονιά. Οπότε εδώ πώς κήπες το, ναι, τι έγινε? Είχα πολλές προτάσεις αυτή τη χρονιά και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, όπως σας είπα που έχουμε το μαγαζί, δυστυχώς δεν μπορώ να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις. Άρα περίμενε. Είχες και από ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής? Συζητήσεις κάτι, έγινε από πιο μεγάλη ομάδα εννοώ? Ναι, εντάξει, συζητήσεις έχουν γίνει. Δηλαδή μπορούσες να πεις ένα τόσο απαιτητικό, φαντάζομαι. Ναι, πρόκειται. Δεν είμαι και ο άνθρωπος που θα πω... Ναι, και μετά θα φτιάξω το πρόγραμμά μου αναλόγως και αν μπορώ θα πηγαίνω. Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος στις συζητήσεις μου, ξεκάθαρος με τις υποχρεώσεις μου. Θέλω να είμαι σωστός και για μένα η προπόνηση που σας προείπα είναι το παν. Θέλω να είμαι προπονημένος, να μπορώ να αποδώσω τα μέγιστα και για τον εαυτό μου, αλλά και για την ομάδα και για τη διοίκηση, για αυτούς που έχουν επιλέξει και για τον κόσμο, για να δίνω τον καλύτερό μου αυτό. Το τοπικό πρωτάθλημα έχει αλλάξει τόσα χρόνια που έχουν περάσει. Έχει μεγαλώσει λίγο ο Προκόπης. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν αλλάξει τα πράγματα στο τοπικό? Έχει αλλάξει, θεωρώ, λίγο προς το χειρότερο. Γιατί νομίζω ότι περισσότερο οι ποδοσφαιριστές και οι διοικήσεις δίνουν λίγο περισσότερο έμφαση στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και όχι τόσο στη διασκέδαση και στη χαρά του παιχνιδιού. Επίσης οι νέοι νομίζω ότι πιο πολύ ή θα ασχολούνται με τις σπουδές τους ή θα είναι στην άλλη άκρη, δηλαδή δεν θα θέλουν τόσο πολύ τον αθλητισμό. Εντάξει, μπορώ να δικαιολογήσω και να πω ότι επειδή είναι πολύ δύσκολες εποχές και ο κόσμος με τη δουλειά δυσκολεύεται, ίσως κάπου εκεί και ο κόσμος δίνει βάση στο να ζήσει, στο να έχει τη δουλειά του, είσαστε ερασιτέχνες, οπότε εκεί ίσως πηγαίνει το γεγονός ότι όλος θα σκεφτεί πρώτα τη δουλειά και μετά την προπόνηση, που είναι σημαντικό και αυτό. Φυσικά, έτσι θα έπρεπε είναι να λογικό, είναι. Είμαστε, λογικό. Είμαστε ένα νησί, έχουμε σεζόν, έχουμε δυσκολίες. Δηλαδή, τώρα θα ξεκινήσουν σε λίγες μέρες οι προπονήσεις των ομάδων. Ποιος θα πάει σε αυτές τις προπονήσεις? Όλοι δουλεύετε, όλοι έχετε υποχρεώσεις. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να ανταπεξέλθει κάποιος. Ναι, σίγουρα. Απλά παλιότερα κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ναι, υπήρχε πολύ πάθος για αυτό που κάνεις και θυσιάζαμε περισσότερα πράγματα από ό,τι τώρα. Ναι. Ίσως
Ίσως έχει υποβαθμιστεί και λίγο το παιδί, το τοπικό. Ίσως λέμε τοπικό και το έχουμε πολύ, κάτι πολύ μικρό. Σίγουρα δεν βοηθάνε και τα γήπεδα, ότι δεν αναβαθμίζεται γενικά το τοπικό πρωτάθλημα. Βλέπουμε να χειροτερεύουν οι εγκαταστάσεις σε πάρα πολλά γήπεδα. Mm-hmm. Αυτή η αμέλεια οδηγεί και στους ποδοσφαιριστές να απέχουν. Και σε τραυματισμούς και σε άλλες σκέψεις. Άμα αποδιοργανώνεται όλη η κατάσταση, σίγουρα δημιουργούνται και μεγαλύτερα προβλήματα που βγαίνουν αργότερα στη σεζόν. Mm-hmm. Και μετά απογοητεύονται και οι ποδοσφαιριστές και οι διοικήσεις και βγαίνει στο τέλος ένα κακό αποτέλεσμα. Όταν συνεργάζεσαι με τον αδερφό σου, τον Αλέξη, όταν παίζετε μαζί, πώς είναι? Με τον αδερφό μου, επειδή παίζουμε σε διαφορετικές θέσεις, είμαι πολύ περήφανος για το ποδόσφαιρο που έχει διδαχτεί όλα αυτά τα χρόνια. Επειδή τον έχω και αυτόν, ας πούμε, στα στόπερ και εγώ αμυντικό χαφ μπροστά του, βλέπω όλες τις κινήσεις του και είναι πραγματικά αξιοθαύμαστες. Και προσπαθώ να μαθαίνω από αυτόν. Εντάξει, δεν έχουμε... Δεν έχετε πολλές φορές, ναι. Στον Μεταναστέρα Πετριτή που πήραμε το πρωτάθλημα ήταν πραγματικά και οι δύο είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση και χαιρόμουν να παίζω μαζί του πολύ. Αυτή η τριπλέτα τώρα και οι τρεις πάγκαλοι μαζί, έχει τύχει? Έχει τύχει, ναι. Στον Αστέρα Πετριτή ξεκινήσαμε μαζί. Καλά, εντάξει. Είσαι όλη μέρα μαζί, πας και στο γήπεδο, αυτό είναι λίγο. Μάντια, δεν αντέχετε άλλο όλη μέρα μαζί. Ναι, αλλά εντάξει, το κοιτάζαμε και λίγο πιο επαγγελματικά, όπως θα κοιτούσα εγώ ένα οποιοδήποτε προπονητή, το σεβασμό που θα δείχνα, τον έδειχνα και στον πατέρα μου, ας πούμε. Το ίδιο και με το, όπως παίζω με οποιοδήποτε άλλο συμπαίχτη μου, που το παλεύω για αυτόν και αυτός παλεύει για μένα, έτσι γίνεται και με τον αδερφό μου. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Παίζουμε αθλητή πρώτη. Εκτός από τον Αλέξη, εντάξει, το καταλαβαίνω τον αδερφό σου, μα είναι λογικό να τον έχεις πρότυπο. Πάμε σε άλλο επίπεδο, πάμε σε διεθνές. Πες μου κάτι έτσι, κάποιον αθλητή που θαυμάζεις πολύ. Κοιτάζω να τις κινήσεις παγκοσμίας κλάσης ποδοσφαιριστών, ας πούμε, όπως είναι ο Ρόντρι της Manchester City, όπως είναι ο Τόνι Κρός της Real Madrid της. Μ' αρέσουν και προσπαθώ να παίρνω, να κοιτάζω τις κινήσεις για να παίρνω και από αυτούς ό,τι μπορώ. Πάντα είναι βέβαια και με το στυλ παιχνιδιού, ναι, της κάθε ομάδας, οπότε δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποιον συγκεκριμένο. Ευνοείται το γρήγορο ποδόσφαιρο στην Κέρκυρα ή οι παίχτες είναι τόσο εγωιστές που θέλουν όλοι, μιλάμε ανεξαρτήτου ομάδας και τα λοιπά, θέλουν όλοι την μπάλα δική τους? Είναι πάντα με το στυλ που επιλέγει κάθε ομάδα. Αυτό που θεωρώ σωστό είναι να υπάρχει ένα στυλ παιχνιδιού. Γιατί και πάντα, ανάλογα με τους ποδοσφαιριστές που έχεις, πρέπει να βασίζεσαι. Δεν μπορείς να παίξεις, ας πούμε, full pressing με παίχτες οι οποίοι δεν είναι προπονημένοι. Παράδειγμα. Το γρήγορο ποδόσφαιρο σίγουρα παίζεται από προπονημένες ομάδες. Δηλαδή, άμα ένας προπονητής σε μια ομάδα ότι υπάρχει συμμετοχή, υπάρχει γυμναστής, υπάρχουν σωστή διαχείριση παιχτών, χρόνου, όλα αυτά, τότε πιστεύω ότι το γρήγορο ποδόσφαιρο είναι κάτι που μπορεί να σπάσει οποιαδήποτε άμυνα, φυσικά. Παλιότερα πίστευα, σκεφτόμουν ότι ο Αλέξης ίσως ακολουθήσει τα βήματα του μπαμπά όσον αφορά την προπονητική. Τώρα σκέφτομαι ότι ίσως εσύ κάποια στιγμή, έχει χρόνια ακόμα Προκόπης μπροστά του, πας προς τα εκεί. Δεν το έχω σκεφτεί, να σας πω την αλήθεια. Αυτό που κοιτάω είναι κυρίως να είμαι στις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις, να είμαι εντάξει, γιατί έχω να συναναστραφώ με πολύ κόσμο, έχω μια επιχείρηση που πάει πάρα πολύ καλά,
Το ποδόσφαιρο δεν είναι κάτι σταθερό, από χρόνο σε χρόνο δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Έτσι όπως έχουν γίνει πλέον τα πράγματα, τίποτα δεν είναι σίγουρο, ειδικά στο τοπικό πρωτάθλημα. Οπότε δεν είναι κάτι που το σκέφτομαι για να το ακολουθήσω. Άρα ο λόγος που δεν έκανες πιο μεγάλα βήματα, δηλαδή και τότε με την άψη Μακεδονίας, αλλά ίσως εγώ πιστεύω ότι μπορούσες να κάνεις και ακόμα μεγαλύτερα βήματα σε ακόμα μεγαλύτερες ομάδες. Το φρένο γιατί υπήρξε? Το φρένο υπήρξε κυρίως λόγω της επιχείρησης που πήγαινε πάντα καλά και πάντα είχε αύξηση. Οπότε δεν νομίζω ότι... Δεν θέλεις να το πας πιο ψηλά, θέλεις να είσαι κάπου εδώ κοντά. Ναι, ναι. Είναι κάτι που πρέπει να αφήσω η επιχείρηση για να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο και αυτό μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά τώρα που τα τελευταία χρόνια έχω αναλάβει την επιχείρηση, οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολο. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε με την ομάδα με την οποία θα αγωνιστείς φέτος. Είναι η ομάδα των Μπενιτσών. Έχει ανακοινώσει αρκετές κινήσεις. Η ομάδα ήταν ανανέωσης είτε προσθήκης. Έκανε μια εντυπωσιακή πορεία πέρσι. Επέτυχε την άνοδο όσον αφορά το τοπικό. Φέτος λοιπόν ο στόχος της ομάδας ποιος είναι? Ο στόχος της ομάδας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία, να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στην κατηγορία. Και αυτό είναι άλλωστε και ο ένας λόγος που την επέλεξα, για να μην έχει τις απαιτήσεις, ας πούμε, που θα είχε μια ομάδα γάμα εθνικής από εμένα. Βέβαια θα είναι δύσκολη η κατηγορία φέτος. Θα είναι δύσκολη φέτος. Φυσικά, γιατί έχει πάρα πολύ καλές ομάδες και ομάδες που είναι χρόνια νομίζω μαζί. Δεν υπάρχει αυτό που φτιάχνονται ομάδες για ένα χρόνο, δύο και μετά διαλύονται. Που αποκτάς μια ομοιογένεια και οποιαδήποτε ομάδα αντιμετωπίσεις είναι δύσκολο να την κερδίσεις που έχει ομοιογένεια και μια οργάνωση. Επειδή στις περισσότερες ομάδες που είπαμε πριν, είπες ότι ήμασταν παρέα, υπήρχε καλό κλίμα, αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο? Το σημαντικότερο ρόλο παίζει, σίγουρα. Χωρίς από αυτό παίζει μεγάλο ρόλο η προπόνηση. Χωρίς προπόνηση δεν γίνεται τίποτα. Άρα στην ομάδα των Μπενιτσών έχεις δει κάποια από αυτά τα στοιχεία? Από όλα αυτά τα στοιχεία βλέπω και είμαι σίγουρος ότι θα έχει ένα σύνολο πραγμάτων που θα βοηθήσει πολύ στο να πετύχει μια πολύ καλή πορεία η ομάδα. Παρότι αγχωμένος με το τρέξιμο και με τη δουλειά, έχω την εντύπωση ότι είσαι στην καλύτερη περίοδο της ζωής σου. Πραγματικά είμαι πολύ ευτυχισμένος που έχω ένα αγοράκι φανταστικό, χαμογελαστό. Πόσο είναι, πόσο είναι? Κλείσαμε ένα πριν μια εβδομάδα και με έχει τρελάνει. Είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί στη ζωή μου. Εντάξει, έχουμε και οικογενειακές υποχρεώσεις, είναι πώς, έτσι, έχουμε γυναίκα, παιδί, επιχείρηση, δεν γίνεται τώρα πολλά. Είναι δύσκολα, ναι, δυστυχώς, να μπω σε πιο επαγγελματικό πλάνο με το ποδόσφαιρο, λόγω και οικογένειας, άλλος ένας λόγος είναι αυτός. Αλλά η ευτυχία ξεχυλίζει, αυτό είναι το σημαντικό. Πραγματικά είναι έρωτας. Είναι σαν να βλέπεις την καρδιά σου να σου γελάει καθημερινά. Και μοιάζεται κιόλας. Και μοιάζουμε κιόλας. Και είναι χαμογελαστός πολύ. Και όσο μεγαλώνει αντιδράει περισσότερο και ανυπομονώ το χειμώνα που θα έχω περισσότερο χρόνο να τον περάσω μαζί του. Είναι και αυτός ένας λόγος που θα ήθελα να έχω χρόνο με το παιδί μου, να μην μπορώ να ανταπεξέλθω σε πάρα πολλές υποχρεώσεις με ποδοσφαιρικά. Άρα έχω να ευχηθώ καλό κουράγιο αυτή τη σεζόν στον Προκόπη, γιατί εδώ πέρα τρέχει, ανεβαίνει. Θα κάνει ένα είδος μίνι προπόνησης στο μαγαζί, λίγο η άμμος, λίγο η θάλασσα, λίγο τα σκαλιά, λίγο το σέρβις, λίγο όλα εδώ πέρα. Θα τα πούμε βεβαίως στα γήπεδα, εννοείται, τη χρονιά που θα ξεκινήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να σε πάτε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, χαίρομαι, ευχαριστώ που ήρθατε όλο το δρόμο μέχρι το μαγαζί μου. Χρειάζεται η Κέρκυρα μια βοήθεια από τα μέσα, γιατί βοηθάει στο να
αναβαθμιστεί λίγο το τοπικό ποδόσφαιρο. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, οι αθλολογίες έφτασαν στο τέλος τους. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 μέσα από το Star TV. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.